Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων γιορτάστηκε με κάθε επισημότητα σήμερα το πρωί στο στρατόπεδο Συνταγματάρχη Κυριακούλη Μαυρομιχάλη στην Παγανή, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής εκκλησιαστικής, στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας. Στις 10 το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης Ιακώβου και αμέσως μετά έγινε κατάθεση στεφάνων και ακολούθησε εκδήλωση σε αίθουσα της Μεραρχίας. Γυναίκες και άνδρες των όπλων δυνάμεων, τη σημερινή μέρα γιορτάζει η μεγάλη στρατιωτική μας οικογένεια. Γιορτάζει κάθε ένας και κάθε μια από εσάς, οι οποίοι απαρνηθήκατε τις ειρήνες της ευζοίας και επιλέξατε να πυκνώσετε τις τάξεις των θεματοφυλάκων της εθνικής μας άμυνας και ασφάλειας. Εστερνιζόμενοι πλήρως την ομηρική ρίση ουδέν γλυκείων πατρίδος, να είστε βέβαιοι ότι η στάση ζωής και ο υψηλός επαγγελματισμός σας χαίρουν μεγάλης εκτίμησης και αναγνώρισης από ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, την οποία οι ένοπλες δυνάμεις συντρέχουν σε κάθε περίσταση. Με πιο πρόσφατα τα ακραία φυσικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη χώρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Η υπεραγία Θεοτόκος να προστατεύει όλους εσάς και τις οικογένειές σας. Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Ζήτω σαν οι ένοπλες δυνάμεις. Ζήτω. Σε κάθε τομέα δραστηριότητας, από την πιο απλή καθημερινή δράση μέχρι και τις πιο αναπαιδικές αποστολές, στεριά, θάλασσα και στον αέρα, οι ένοπλες δυνάμεις αναδεικνύουν την αφοσίωσή τους στην αποστολή τους με σεβασμό στις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Τα στελέχη μας με υπερηφάνεια και αυταπάτηση τιμούν τη σημαία μας και αποδεικνύουν καθημερινά ότι η προστασία της πατρίδος είναι υπέρτατη τιμή και καθήκον.